το θέμα που είναι οι οικονομικές τέχνες. Και δύο ερωτήματα γεννιόνται στον καθένα μας και σε μένα, πιστεύω και σε εσάς. Τι το αιρετικό μπορεί να κρύβεται πίσω από τις πολεμικές τέχνες, τις οποίες βλέπουμε και θαυμάζουμε και σε ταινίες και στην τηλεόραση και σε ντοκιμαντέρ για τα κατορθώματα και τις δεξιότητες κάποιων ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά. Το ένα ερώτημα είναι αυτό και στο οποίο πιστεύω θα δώσουμε κάποια απάντηση. Το άλλο ερώτημα, το οποίο θα μας το απαντήσει ο Λόγος του Θεού και με αυτό θα κλείσω με την εισήγηση, έχει να κάνει με το εξής απλό που δεν το σκεφτόμαστε, είτε το υπολογίζουμε ή δεν θέλουμε να το θέσουμε στον εαυτό μας. Τι δουλειά έχουν αφενός οι άνθρωποι να ασχολούνται με πολεμικές τέχνες, αφετέρου πολύ περισσότερο οι πιστοί, ορθόδοξοι, χριστιανοί, οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος άνθρωποι, ποια δουλειά έχουν να ασχολούνται με τις οποιασδήποτε πολεμικές τέχνες. Τα τελευταία χρόνια που η επικοινωνία των ανθρώπων έχει γίνει πολύ εύκολη και οι πληροφορίες μεταδίδονται ραγδαία από τη μια άκρη της γης στην άλλη και κάθε πληροφορία εισέρχεται στα σπίτια μας μέσω των τηλεοράσεων, του διαδικτύου και πολλών άλλων μέσων πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης, όπως θέλετε. Γίνεται λόγος σε όλα αυτά τα μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά, λόγος για τις πολεμικές τέχνες. Και διάφορες σχολές διαφημίζονται στις τηλεοράσεις, διαφημίζονται μέσω των εφημερίδων, μέσω των περιοδικών και των ραδιοφωνικών εκπομπών, που μας παρουσιάζουν διάφορα στυλ των τεχνών αυτών και διαφημίζουν τα αποτελέσματά τους και οι ασχολούμενοι με αυτά παραδέχονται ή, αν θέλετε, αφήνουν να εννοηθεί και τεχνιέτος για δικό τους όφελος ότι η ενασχόληση των ανθρώπων γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Το ενδιαφέρον δηλαδή υφίσταται και εξαπλώνεται. Βέβαια αυτό το λένε οι εκπαιδευτές που έχουν λόγο για να το πούνε, αλλά νομίζω ότι το διαπιστώνουμε. Ίσως και στην προσωπική σας έτσι εμπειρία και τον κοινωνικό περίγυρο να έχετε παραδείγματα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δούμε λίγο και να καταλάβουμε και να γνωρίζουμε τι είναι αυτό το οποίο εξαπλώνεται εκρηκτικά και ιδίως από τη στιγμή που η εξάπλωσή του συμβαίνει κυρίως όχι μεταξύ ημών, αλλά μεταξύ των νέων ανθρώπων, μεταξύ της νεολαίας, μεταξύ των παιδιών μας. Και μάλιστα αυτή η εξάπλωση ενθαρρύνεται όχι μόνο και από τους εκπαιδευτές που έχουν και οικονομικούς ουσιαστικούς, αλλά πολλές φορές και από τους γονείς και από τους δασκάλους στα σχολεία και από άλλους φορείς. Οι πολεμικές τέχνες έχουν διάφορες. Είναι διάφορες σχολές και με διάφορες ονομασίες. Κουνφού, καράτε, τζούντο, κουνφού και ένα σωρό άλλα τέτοια πράγματα. Ίσως περισσότερο γνωστό να είναι το καράτε, το ταϊκβοντό, επειδή είναι και έχουν γίνει και ολυμπιακά αθλήματα. Και έχουμε και Έλληνες που έχουν διατρέψει σε αυτόν τον χώρο. Έλληνες εξ Αλβανίας. Αυτούς μας συμφέρει να τους έχουμε και να τους προβάλλουμε. Τους άλλους πρέπει να τους
κυνηγάμε όμως. Ορίστε, καιρός ο Πόντιος, ναι. Λοιπόν, οι πολεμικές τέχνες περιλαμβάνουν διάφορες τεχνικές άμυνας, παρουσιάζουν πρώτα την άμυνα, διάφορες τεχνικές άμυνας και επίθεσης. Τόσο με όπλα, όσο και χωρίς όπλα. Το καράτε, για παράδειγμα, μεταφράζεται και σημαίνει άδειο χέρι. Αυτός που έχει μυηθεί και γνωρίζει την πάλη του καράτε, δεν χρειάζεται να έχει κάτι στα χέρια του. Με τα χέρια του μπορεί να αντιμετωπίσει τον οποιοδήποτε εχθρό. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, προωθούνται εντός εισαγωγικών ως αυτοάμυνα. Ως αυτοάμυνα. Όμως, θα πρέπει να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε ότι είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τον κεντρικό θρησκευτικό στόχο του Ινδοϊσμού, του Βουδισμού, του Ταοϊσμού και προβάλλουν την επίτευξη της θέωσης του ανθρώπου με έναν τρόπο αναποτελεσματικό και αυθαίρετο, ανάλογο με αυτό που είπε και ο Όφης, ότι ως θεοί έσεστε, και όχι με τον τρόπο που ο ίδιος ο Θεός συνέστησε στους ανθρώπους. Για το σκοπό αυτό της αυτοθέωσης, η όλη κινησιολογία των πολεμικών τεχνών είναι δομημένη με τέτοιον τρόπο, ώστε αυτός που μοιείται να επικαλείται διάφορα στοιχεία και δυνάμεις της φύσεως, αστέρια, πνεύματα πραγματικών ή και μυθικών ζώων, που κατάλληλους αντιπροσωπεύουν πραγματικά πνεύματα και κατάλληλους καταστάσεις της συνείδησης, ή ακόμα και τα δύο. Ή σε μια αντιστοιχία του εξωτερικού περιβάλλοντος του κόσμου των πνευμάτων με τον εσωτερικό ψυχικό κόσμο των ανθρώπων. Η βασική πηγή δύναμης στις πολεμικές τέχνες, προσέξτε το αυτό, δεν είναι η σωματική διάπλαση ή η σωματική δύναμη, ούτε καν η εκπαιδευμένη θέληση ή η σωστή γεωμετρική τοποθέτηση του σώματος του Παλαιστή, όπως πιστεύουν κάποιοι οπαδοί που δεν κατανοούν την θρησκευτική διάσταση αυτών των τεχνών. Πιστεύω ότι όλοι θα έχετε δει στις τηλεοράσεις, όπως είπα και πριν, διάφορες ταινίες, παλαιότερες του κινηματογράφου αλλά και νεότερες, που δείχνουν ανθρώπους που, όπως λέμε, δεν τους πιάνει το μάτι σου και όμως να κατορθώνουν πράγματα φοβερά εναντίον όχι ενός αλλά και πολλών αντιπάλων. Βέβαια, τόσο η θέληση όσο και η σωστή γεωμετρική τοποθέτηση του σώματος για αυτούς που γνωρίζουν είναι πράγματα που εξασκούνται και που απαιτούνται κατά την εκπαίδευση στις πολεμικές τέχνες. Όμως, αυτό θεωρείται, όπως είπαμε πριν, ως δευτερεύον. Το κυρίως ζητούμενο είναι ο έλεγχος της εσωτερικής ενέργειας του ανθρώπου. Και υποτίθεται ότι ο έλεγχος αυτής της ενέργειας, σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτών των τεχνών, μπορεί όχι μόνο να μετατρέψει σε υπεράνθρωπο τον μαχητή, ας είναι και μικρόσωμος, ας είναι και λιπόσερκος και, όπως είπα πριν, ας μην τον πιάνει το μάτι σου, αλλά μπορεί να μετατρέψει τον μαχητή σε υπεράνθρωπο, ο οποίος και με ένα απλό άγγιγμα ή μια νοητική τεχνική μαγνητική προβολή που εφαρμόζεται εξ αποστάσεως, να κατορθώσει αυτός ο άνθρωπος να επιφέρει ακόμη και θανατηφόρο πλήγμα στον αντίπαλό του. Η ίδια ενέργεια, σύμφωνα με την φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θεραπευτικούς σκοπούς. Και μάλιστα ο μαχητής, ο μοιημένος μαχητής,
είναι παράλληλα και θεραπευτής. Αν δεν είναι παράλληλα και θεραπευτής, είτε με τη χρήση του βελονισμού και ειδικής διατροφής, είτε με τη χρήση εσωτερικής ενέργειας χωρίς τη μεσολάβηση αυτών των εξωτερικών μεθόδων, δηλαδή απλώς με την επαφή των χεριών του στο σώμα του ασθενούς ή ακόμη ούτε καν με την επαφή αλλά με το πλησίασμα των χεριών στον ασθενή, αυτός λοιπόν ο μαχητής θεωρείται σαφώς υποδεέστερος από αυτόν που είναι και θεραπευτής. Δεν αρκεί δηλαδή κάποιος να είναι απλά μαχητής ή να έχει μάθει κάποιες τεχνικές, αλλά πρέπει να έχει μοιηθεί, να έχει προχωρήσει έτσι περαιτέρω και να μπορεί να εξασκεί και αυτές τις θεραπευτικές ικανότητες. Αν λοιπόν δεν είναι και θεραπευτής, είναι υποδεέστερος από τον προηγούμενο και ακόμη μη ολοκληρωμένος μαχητής. Δεν έχει φτάσει στην τελειότητα, άρα και ακατάλληλος να γίνει πραγματικός διδάσκαλος. Η αρχική πρόθεση πολλών ασιατών διδασκάλων πολεμικών τεχνών ήταν τα μυστικά αυτών των τεχνών των πολεμικών να παραμείνουν μυστικά, επτασφράγιστα μυστικά, για λίγους και μοιημένους, να μείνουν μυστικά της αυτοθεωτικής σοφίας απρόσιτα για τους δυτικούς, για τον υπόλοιπο κόσμο. Όμως, η ήττα της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανάγκασε την χώρα να εντάξει την αθλητικοποίηση μέρους των πολεμικών τεχνών της και τη μετατροπή αυτών σε εξαγώγημο είδος. Στο νέο ξεκίνημα η Ιαπωνία θέλησε να παρουσιαστεί ως ένα ειρηνικό έθνος. Γι' αυτό και όποιος λέει θέλει να μάθει καράτε, θα μάθει καράτε για αυτοάμυνα ή τα άλλα που είπαμε πριν, το τζούντο και κουνφού κλπ. Παρουσιάστηκε, σερβιρίστηκε έτσι προς την Δύση για να παρουσιάσει την Ιαπωνία ως ένα φιλιρηνικό έθνος. Παράλληλα, η επικράτηση του κομμουνιστικού καθεστώτος μέχρι και στις ημέρες μας στην Κίνα έκανε πολλούς δασκάλους πολεμικών τεχνών να εγκαταλείψουν την χώρα τους και να καταφύγουν σε άλλες γειτονικές ή και σε δυτικές χώρες, στην Ευρώπη και στην Αμερική, όπου ήρθαν σε επαφή με αρκετούς και διψασμένους ανθρώπους. Διψασμένους γιατί? Για κάτι το αποκρυφιστικό, για κάτι το συναρπαστικό, για την μυστικιστική σοφία των ανατολικών λαών και για την δύναμη την οποία υπόσχοντο και παρουσίαζαν και τα κατορθώματα, όπως σας είπα, και είναι να θαυμάζει κανείς όταν βλέπει τι κατορθώνουν αυτοί οι άνθρωποι και με γυμνά χέρια. Η αναπόφευκτη κατάληξη ήταν η επέκταση της διδασκαλίας ή μέρους της διδασκαλίας και σε δυτικούς, για λόγους βιοποριστικούς αυτών που έφυγαν από εκεί, ανοίγοντας σχολές σε άλλες χώρες δεξιά και αριστερά, ή ακόμη πιο ουσιαστικά και για ιεραποστολικούς δικούς τους σκοπούς. Παράλληλα τώρα, στον αιώνα που μας πέρασε και τον αιώνα που διανύουμε, έχουμε και το αναπτυσσόμενο κίνημα της νέας εποχής, η φιλοσοφία του οποίου περιλαμβάνει διάφορες εκδοχές και πρακτικές αυτοθέωσης του ανθρώπου. Και αυτό το κίνημα βρήκε στις πολεμικές τέχνες ένα πολύ ωραίο και θαυμάσιο όχημα για τη διάδοση της βασικής ιδέας και μάλιστα να παρουσιαστεί ότι έχει ρίζες πανάρχαιες μέσω των πολεμικών τεχνών, ότι ο άνθρωπος είναι Θεός. Εδώ είναι το κύριο πρόβλημά μας και με τις πολεμικές τέχνες. Ότι ο άνθρωπος
είναι Θεός και μπορεί να κάνει καταβούληση χρήση της θεότητάς του, αρκεί να πιστέψει εις αυτήν, να την ανακαλύψει, να τη συνειδητοποιήσει και να την χρησιμοποιήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές παραθρησκείες ψαρεύουν, θα λέγαμε, οπαδούς μέσα από σχολές πολεμικών τεχνών ή διαθέτουν τμήματα εκμάθησης τεχνικών αυτοάμυνας. Το όχημα των πολεμικών τεχνών έχει το πλεονέκτημα να καλύπτεται πίσω από ένα πολύ ωραίο και αθώο προσωπείο. Ποιο είναι αυτό? Το προσωπείο της άθλησης, του αθλητισμού, προσφέροντας και κάποια σωματική εκγύμναση, αλλά και να βάζει τον άνθρωπο σε κάποιες διαδικασίες με καθαρά θρησκευτικό νόημα, χωρίς όμως ο άνθρωπος πολλές φορές, ακόμη θα δούμε και παρακάτω, και οι δάσκαλοι, οι λεγόμενοι δάσκαλοι, ή καλύτερα να μην πούμε δάσκαλοι, οι εκπαιδευτές να πούμε, γιατί οι δάσκαλοι είναι μοιημένοι και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν, οι εκπαιδευτές, χωρίς πολλές φορές και αυτοί οι ίδιοι εκπαιδευτές, να μην συναισθάνονται, να μην συνειδητοποιούν το θρησκευτικό νόημα της διαδικασίας της εκπαίδευσης. Πολύ δε περισσότερο αυτό να μην το καταλαβαίνουν και τα νέα παιδιά που καταφεύγουν, αρέσκονται, βρίσκουν καταφύγιο σε αυτές τις σχολές για να μάθουν τις συγκεκριμένες τεχνικές. Μια τέτοια διαδικασία, πολύ απλή, που όταν και εγώ την είχα δει όταν ήμουν μικρό παιδί, θεωρούσα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζονταν στην τηλεόραση ή στο γήπεδο για να δώσουν αγώνα είναι ευγενείς. Και στην αρχή του αγώνα και μετά το αγώνα. Και εκείνος που τις έριξε και εκείνος που τις έφαγε. Μια τέτοια διαδικασία είναι η υπόκληση, χαιρετισμός. Όλοι θα το έχετε δει, έτσι φαντάζομαι. Ο χαιρετισμός των εκπαιδευομένων και μεταξύ τους, αλλά κυρίως στην φωτογραφία, αν δεν είναι παρόν, στη φωτογραφία του δασκάλου. Του δασκάλου, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι πνευματικά παρόν, αν δεν είναι παρόν, ελέγχοντας και προστατεύοντας με την πνευματική του δύναμη τους εκπαιδευόμενους, είτε από χιλιόμετρα μακριά, είτε ακόμη και από τον άλλο κόσμο των θεωμένων διδασκάλων. Η συγκεκριμένη πρακτική σερβίρεται στον εκπαιδευόμενο ως ένα απλό έθιμο ή ως συνήθεια ή ως ευγένεια, όπως κατάλαβα και εγώ τότε που είδα, η τήρηση της οποίας είναι απαραίτητη για την, στην όλη πειθαρχία του συστήματος. Άλλη διαδικασία είναι η χρήση ειδικής στολής και ζώνης συγκεκριμένου χρώματος που συμβολίζει η ζώνη, το σημείο, το στάδιο, το ύψος της μοίησης του μαθητή στην πορεία του για την απόκτηση της σοφίας της τεχνικής των πολεμικών τεχνών. Επίσης έχουμε την χρησιμοποίηση ειδικών λαβάρων με σύμβολα που αντιστοιχούν σε στοιχεία και δυνάμεις της φύσης, όπως η φωτιά, ο αέρας, η βροχή, το νερό και άλλα, αλλά και κραυγών. Σκούζουν αυτοί, θα έχετε ακούσει, και κραυγών που επικαλούνται είτε τα στοιχεία της φύσης, είτε κάποιες θεότητες που μπορεί να αντιστοιχούν σε δυνάμεις της φύσης, κατά πως πιστεύουν αυτοί εντός εισαγωγικών, είτε στη συγκέντρωση της δικής τους εσωτερικής ενέργειας, της δικής τους θεότητας δηλαδή, που πρέπει να ελέγξουν και να διοχετεύσουν προς τα έξω. Επίσης, έχουμε την χρήση του διαλογισμού για την επίτευξη χαλάρωσης και καλύτερης συγκέντρωσης. Είναι μια θρησκευτική πράξη, ανεξάρτητα με το αν ο διαλογιζόμενος έχει θρησκευτικούς σκοπούς και αν απευθύνεται σε κάποια θεότητα ή θεωμένο διδάσκαλό του από το παρελθόν.
Όμως η θρησκευτική πράξη που διαδίδεται πιο εύκολα και εφαρμόζεται από μαθητές κάθε ηλικίας και θρησκευτικών πεποιθήσεων εξαιρέτως, είναι η εκτέλεση των φορμών των πολεμικών τεχνών, των κινήσεων, θα λέγαμε, συγκεκριμένων κινήσεων του σώματος, των χεριών, των ποδιών, για τις συγκεκριμένες πολεμικές τέχνες. Τι είναι αυτές οι φόρμες? Πρόκειται για σύνολα εναλλαγής επιθετικών και αμυντικών κινήσεων, τα οποία έχουν καθαρά μαγική, θρησκευτική δομή. Δεν χτυπάει όπως θέλει ο κάθε ένας, είτε με τα πόδια του, είτε με τα χέρια του. Θα μάθει μία τεχνική, θα μάθετε, θα σας δείξει κάποιος μία τεχνική, θα τη μάθετε όλοι και θα τη χρησιμοποιείτε όλοι. Όχι όπως θέλει ο καθένας, γιατί από πίσω από την συγκεκριμένη κίνηση υπάρχει μία θρησκευτικότητα κρυμμένη. Και ο τρόπος που ο εξασκούμενος στρέφεται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα ή ακόμη τη γη και τον ουρανό ή την κατεύθυνση συγκεκριμένων αστερισμών, η εναλλαγή άμυνας και επίθεσης, μαλακές και σκληρές κινήσεις, οι διάφορες αυτές κινήσεις δηλώνουν την κατεύθυνση της ενέργειας και βρίσκονται στην αρχή αλλά και στο τέλος της κάθε φόρμας, αλλά και σε άλλα σημεία της. Το γεγονός είναι ότι στην αρχή της όλης διαδικασίας των κινήσεων, η αρχή μάλλον των κινήσεων επαναλαμβάνεται επακριβώς και στο τέλος της φόρμας, στο σημείο που εκτελέστηκε η πρώτη κίνηση, ο τελετουργικός χαιρετισμός στο τέλος και ιδιαίτερα στα κινέζικα συστήματα κουνφού. Όλα αυτά έχουν για τους μοιημένους δασκάλους, γιατί είπαμε ότι έχουμε και τους εκπαιδευτές που μπορεί να είναι ανυποψίαστοι και έχουμε και ως επιτοπλίστων τους εκπαιδευομένους που δεν υποψιάζονται. Όλα αυτά έχουν βαθιά θρησκευτική σημασία, που αν και είναι κρυμμένη, όπως είπαμε, έχει αποκρισταλωθεί μέσα στους αιώνες αλλεπάλληλων εφαρμογών και αναθεωρήσεων από βαθιά θρησκευόμενους δασκάλους. Είπαμε και πριν ότι πιθανόν ο δάσκαλος που διδάσκει αυτά να μην γνωρίζει πλήρως ή να μην γνωρίζει και καθόλου τη σημασία τους. Αυτό όμως δεν αφαιρεί κάτι από την δυναμική της τεχνικής. Δεν αφαιρεί κάτι από την δυναμική. Οι φόρμες των πολεμικών τεχνών παραμένουν ένας, θα λέγαμε, μαγικός πολεμικός χορός. Θα είχατε δει και είχα μπει στον πειρασμό και εγώ να παρακολουθήσω. Πριν από 1-2 χρόνια διαφήμιζε και τηλεόραση αυτούς τους περίφημους μοναχούς Σαολίν, που είχαν έρθει και στην Αθήνα σε κάποιο θέατρο. Λίγο που έδειχνε η τηλεόραση για να διαφημίσει την παρουσία τους και να προσελκύσει το κοινό, έβλεπες μια τελετουργία στην ουσία. Μάχη μεταξύ δύο, αλλά με κανόνες, τελετουργικούς κανόνες. Πιθανό λοιπόν να μην γνωρίζει ο δάσκαλος όλα αυτά, αλλά οι φόρμες, οι κινήσεις είναι ένας μαγικός πολεμικός χορός, όπως έδειχναν και οι συγκεκριμένοι αυτοί μοναχοί. Τους έβλεπες σαν να χορεύουν, σαν να πολεμούν, ένα πράγμα ασαφές. Ο πολεμικός λοιπόν χορός αυτός είναι ένας διαλογισμός εν κινήσει. Νομίζουμε ότι ο διαλογισμός είναι μόνο το να κάτσει κάποιος έτσι, να κλείσει τα μάτια του και να είναι ένα είδος διαλογισμού, και αυτό εν κινήσει, που υποτίθεται ότι εξασφαλίζει στον εξασκούμενο την προστασία από τις αρνητικές οντότητες
και την εύνοια των δυνάμεων της φύσεως, τη δική του ένωση με τις δυνάμεις αυτές και την πλήρη αξιοποίηση της εσωτερικής του ενέργειας για την επίτευξη των σκοπών του. Πρέπει να πούμε ότι όντως η εξάσκηση των πολεμικών τεχνών προκαλεί κάποια ευεξία στον εξασκούμενο, μια σωματική ευεξία λόγω της γύμνασης, της ευγύμνασης του σώματος, της βαθιάς αναπνοής που οξυγονώνει καλά τον οργανισμό και βέβαια κάποιας ψυχολογικής αντίδρασης του εξασκούμενου που μπορεί να αισθάνεται εκείνη τη στιγμή από σιγουριά για τον εαυτό του μέχρι υπερηφάνεια και να τον έτσι κυριεύει μεχιστικά μία δύναμη και μία αυτοπεποίθηση για αυτό που ανακάλυψε, για αυτό που αισθάνεται, για αυτό που ζει, για αυτό που βιώνει. Όμως, αυτό που τελικά κάνει τον άνθρωπο να ανάγει τις πολεμικές τέχνες σε τρόπο ζωής δεν είναι άλλο αυτό από αυτό που τον κάνει να υιοθετεί και τη γιόγκα, το διαλογισμό. Μπορούμε εξάλλου να χαρακτηρίσουμε τις πολεμικές τέχνες ως πολεμική γιόγκα. Στην Ινδία υπήρχε, ίσως να υπάρχει και ακόμη, ένα είδος πολεμικής γιόγκα για την κάστα, για τους ανθρώπους, για την μερίδα εκείνη των ανθρώπων, των πολεμιστών και ακόμη σήμερα επιζεί ένα από τα αρχαιότερα στυλ πολεμικών τεχνών το οποίο γίνεται για τους θεούς και μοιάζει πολύ με το κουνφού της γειτονικής τους χώρας της Κίνας. Και αυτό το κοινό στοιχείο της γιόγκα, της στατικής και των πολεμικών τεχνών είναι εκτός από τον διαλογισμό και τις αναπνευστικές ασκήσεις, τις οποίες δεν εφαρμόζουν και όλες οι σχολές, είναι μια ασυνήθιστη ευεξία που καταλαμβάνει τον εξασκούμενο από την πρώτη κιόλας ημέρα, από την πρώτη κιόλας στιγμή της ενασχόλησής του και της εξάσκησής του. Ο άνθρωπος αισθάνεται μια παράξενη ευχαρίστηση και ζωντάνια και θέλει και επιζητεί και γι' αυτό βρίσκει χρόνο, για άλλα δεν βρίσκουμε χρόνο, βρίσκει χρόνο και χρήμα για να συνεχίσει να μοιείται, να εξασκείται, να ανακαλύπτει. Ναι. Και η αίσθηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο πράγματα. Την επιρροή που έχουν οι κινήσεις αυτές καθ' αυτές στο ορμονικό σύστημα του οργανισμού του ανθρώπου και στις εκκρίσεις των αδένων και στην έκθεση του εξασκούμενου, αυτό να το προσέξουμε παρακαλώ, την έκθεση του εξασκούμενου και ας μην το καταλαβαίνει και ο ίδιος, στις πνευματικές οντότητες για εκείνους που μπορεί να είναι οντότητες, να τις ονομάζουν οντότητες της φύσεως ή του έσω ανθρώπου, αλλά που για εμάς τους χριστιανούς γνωρίζουμε ότι οι οντότητες αυτές είναι δαιμονικές. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι υπάρχει ο Θεός και ο διάβολος. Οι πνευματικές λοιπόν αυτές οντότητες πρέπει να γνωρίζουμε ως χριστιανοί ότι είναι δαίμονες. Και στις δυνάμεις αυτές απευθύνεται η ανατολική πνευματικότητα και αυτές δεν χάνουν καθόλου χρόνο. Ο δαίμονας δεν χάνει καθόλου χρόνο. Μόλις ακούσει κάποιον, τρέχει σφαίρα να τον κυριεύσει. Δεν χάνουν καθόλου χρόνο λοιπόν να απαντήσουν στην κλίση των συνειδητών ή των ασυνείδητων λάτρεων με σκοπό να τους επηρεάσουν βαθύτερα και να τους κόψουν κάθε διέξοδο προς την αλήθεια. Κάποιες πολεμικές τέχνες που δεν έχουν καθόλου αυτές τις φόρμες, τις κινήσεις, τις συγκεκριμένες που είπαμε, αλλά μόνο τεχνικές, έχουν ωστόσο πολλά μαγικά στοιχεία τόσο από τις ειδικές τεχνικές του διαλογισμού που υποτίθεται
ότι δίνουν υπεράνθρωπες ικανότητες, όσο και από το βουδιστικό, ταοιστικό, φιλοσοφικό τους υπόβαθρο. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι στην Ανατολή δεν υπάρχει φιλοσοφία με την έννοια που δημιουργήθηκε η φιλοσοφία στην Ελλάδα. Η λεγόμενη φιλοσοφία στην Ανατολή είναι καθαρά θρησκευτικού περιεχομένου και έχει να κάνει με τη λεγόμενη άμεση βίωση της πραγματικότητας, τη φώτιση που επαγγέλλονται οι βουδιστές και λοιπά και όλες οι ανατολικές θρησκείες. Πολλοί και γνωστοί μου και γνωστοί σας, ίσως και από εμάς σήμερα εδώ, να ισχυρίζονται και να ισχυριστούν ότι από τη στιγμή που αφαιρείται ο διαλογισμός και η υπόκληση στον διδάσκαλο, οι πολεμικές τέχνες χάνουν τον αντιχριστιανικό χαρακτήρα τους και γίνονται κατάλληλες και ακίνδυνες και για αυτούς τους χριστιανούς ακόμη. Όμως, ο μαγικός θρησκευτικός κώδικας της φόρμας, όπως είπαμε και πριν, παραμένει ενεργός ακόμη και όταν αφαιρεθούν αυτά τα στοιχεία και ο εκπαιδευόμενος μένει εκτεθειμένος στην επιρροή. Επίσης, η όλη εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες προϋποθέτει την αποδοχή του δαιμονικού λογισμού ότι ο πλησίον είναι ένας επικίνδυνος εχθρός. Πολλά μπορούν επίσης να υποθούν και για την απόκτηση εξαρτημένων αντανακλαστικών άμυνας και επίθεσης, που ουσιαστικά υπονομεύουν και αναιρούν την κατά Χριστόν ελευθερία του ανθρώπου. Και βέβαια τα ποσοστά ατυχημάτων, ακόμη και θανάτων, κατά την εξάσκηση αυτών των πολεμικών τεχνών, τόσο στο δρόμο, σε καυγάδες. Και μάλιστα μιλάμε και για νέους ανθρώπους που δεν έχει πήξει το μυαλό τους καλά και επειδή γνωρίζουν μια-δυο τεχνικές, με το κάποιο με το που θα πει κάποιος κάτι ή θα θεωρηθεί ως προσβολή, δεν τον έχουν τίποτα να τον με μια απλή κίνηση, κάποια τεχνική, να τον σκοτώσει τον άνθρωπο. Και έχουν συμβεί τέτοια και σε γυμναστήρια και στους αγώνες. Οπότε το πιο ασφαλές είναι να απέχει κανείς από όλα αυτά. Εξάλλου και οι καταξιωμένοι δάσκαλοι πολεμικών τεχνών και άνθρωποι προσγειωμένοι παραδέχονται ότι οποιοδήποτε άνθρωπος που αθλείται με κάποιον άλλον τρόπο, κλασικό θα λέγαμε τρόπο, πέραν των πολεμικών τεχνών, μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς κάποια επίθεση, αλλά και, οποιαδήποτε τεχνική και η οποιαδήποτε πολεμική τέχνη στις ημέρες μας καθίσταται αναποτελεσματική. Γιατί μπορεί να ουρλιάζεις εσύ απέναντι και να κάνεις κίνηση ότι ξέρεις καράτε ή κουνφού και λοιπά και θα βγάλει ο άλλος το πιστόλι και θα σου μείνουν οι κινήσεις, για παράδειγμα. Αυτά όσον αφορά τις πολεμικές τέχνες και το τι κρύπτεται εν γνώση ή εν αγνία πολλών ανθρώπων πίσω από όλα αυτά. Και πιστεύω ότι απαντήθηκε, νομίζω, το πρώτο ερώτημα που είπαμε ότι μας απασχολεί, τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τις πολεμικές τέχνες, το καράτε, το τζούντο, το κουνφού κλπ. Ερώτηση. Ναι. Στις πολεμικές τέχνες αυτές που αναφέρατε είναι κυρίως ασιατικής καταγωγής. Ναι, ναι. Περιλαμβάνεται και η ελληνορωμαϊκή πάλι, το box, όλα αυτά, ό,τι αφορά σε τέχνη όχι, πολεμική. Όχι, δεν περιλαμβάνεται και καλά κάνετε και το λέτε. Και γιατί είναι πιο βίο, ας πούμε, άθλημα το box, αλλά δεν ξέρω... Όχι, δεν ξέρω για το box, αλλά για την ελληνορωμαϊκή πάλι, μάλιστα, κάποιοι λέγουν ότι το κουνφού και το Τάι Κβοντό κυρίως είναι μια εξέλιξη της ελληνορωμαϊκής πάλης ή μάλλον
του Πανκρατίου που ήταν άθλημα των αρχαίων Σπαρτιατών και είχε πέσει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και που εμείς ακριβώς δεν ξέρουμε ποιες κινήσεις και τι γινόταν σε αυτό το συγκεκριμένο άθλημα πάλις οπωσδήποτε και λέγουν ότι διαδόθηκε στους ανατολικούς λαούς όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι εκεί με τις κατακτήσεις τους. Και το θέλουν αυτό και το επιζητούν για να στηρίξουν την φιλοσοφία που είπαμε πριν, θέλοντας να την παρουσιάσουν ως κληρονομιά της ελληνικής αρχαίας φιλοσοφίας. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και όπως είπα πριν για την εξάσκηση και την άσκηση, αν θέλετε, τη σωματική κάποιου που θέλει να ασχοληθεί, έστω και για λόγους άμυνας, αλλά θα δώσουμε απάντηση και για τους λόγους άμυνας, τώρα τελειώνοντας, μπορεί, όπως είπατε, έχουμε δικά μας, δεν μας χρειάζονται μυστικιστικά, ανατολικά τέτοια συστήματα. Αυτά στην αρχή της εισηγήσεως τα ακούσατε, δεν μας ήρθαν εμάς εδώ από την Ανατολή, αλλά μας ήρθαν από τη Δύση, όπως και άλλα πολλά κακά. Πήγαν από εκεί, πήγανε στη Δύση και ήρθανε εισαγόμενα και στην δική μας την χώρα. Μπορεί λοιπόν κάποιος που θέλει να κάνει διάφορες άλλες ασκήσεις για τη σωματική του ευεξία ή και την ρώμη του σώματος, αν θέλετε, αλλά ακόμη και να ασχοληθεί με την πάλη που αναφέρατε, την ελληνορωμαϊκή. Αλλά είπαμε τώρα για το πρώτο ερώτημα και τις απαντήσεις που μπόρεσα ταπεινά να βρω και να σας έτσι μεταφέρω απόψε, για το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτές τις πολεμικές τέχνες, τις ασιατικές, τις ανατολικές. Το άλλο ερώτημα που έθεσα στον εαυτό μου και πιστεύω και εσείς, είναι το τι δουλειά έχει ο άνθρωπος, αλλά πολύ περισσότερο ο χριστιανός, με την ενασχόλησή του, με διάφορες πολεμικές τέχνες ή ακόμη και με την ελληνορωμαϊκή πάλη που μας είπατε. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και θα κλείσω με αυτό για να μην σας κουράζω, και θα το πάρουμε εργασία για το σπίτι μας, θα πάτε στο κατά Ματθαίον λοιπόν Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, θα σας διαβάσω εγώ την επάφραση τώρα, αλλά να πάτε στο σπίτι, να το διαβάσετε, να το ακούσουν και οι οικείοι σας, στο 5ο κεφάλαιο από τους στίχους 38 μέχρι 48. Και θα δούμε αν μπορεί η ενασχόληση με την πάλη ή με τις πολεμικές τέχνες να συνδυαστεί με την εν Χριστώ ζωή. Εμείς είμαστε εδώ και παλεύουμε και αγωνιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί ορθόδοξοι, για τη σχέση που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας και με τον Κύριό μας. Και δυστυχώς, πολλές φορές πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας και φαίνονται με πρώτη ματιά ότι δεν έχουν σχέση με τον Θεό, αν τα δούμε προσεκτικά, έχουν και μάλιστα, όπως είπαμε, λειτουργούν και ως δούροι ήπιοι, όπως αυτές οι σχολές, και μας βγάζουν από την πνευματική μας πορεία. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το παθαίνουμε όλοι μας, διότι έχουμε χωρίσει τη ζωή μας σε διάφορα τμήματα. Χρόνο για τη δουλειά, χρόνο για την οικογένεια, ώρες για τη διασκέδαση, ώρες για άθληση, ώρες για χόμπι, και αν περισσέψει και λίγος χρόνος για τον Χριστό, για την προσευχή και για την Εκκλησία. Όμως αυτή είναι μια εσφαλμένη έτσι θεώρηση της ζωής του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί θα πρέπει, και γι' αυτό δεν πάμε καλά σε κανένα τομέα, και ως έθνος και ως πατρίδα. Γιατί? Γιατί σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη μας, ο χριστιανός ζει, πρέπει να ζει, θα πρέπει να ζει την εν Χριστώ ζωή. Κάθε τι που γίνεται, που αφορά την καθημερινότητά μας,
τη ζωή μας, που έχει να κάνει και με τη δουλειά μας και με τη σχέση μας με την οικογένειά μας και με τα κοντινά μας πρόσωπα και με τη διασκέδασή μας και με τον αθλητισμό και με την ανάπαυσή μας και με όλα, θα πρέπει να έχει ως αναφορά του την εν Χριστώ ζωή. Και φυσικά η προσευχή πάνω απ' όλα και η συμμετοχή μας στα μυστήρια και τη ζωή της Εκκλησίας. Να δούμε λοιπόν τι μας λέει ο Χριστός μας εδώ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, για να δούμε αν μπορεί να ενταχθεί μέσα στη ζωή μας και στην πνευματικότητά μας και στον αγώνα μας, στην πορεία μας για το πλησίασμά μας με τον Χριστό και την βίωση του θελήματός του και της εν Χριστώ ζωής κατά το Ευαγγέλιο. Σε μετάφραση λοιπόν, ακούσατε λέει ότι λέχθηκε μάτι σε ανταπόδοση ματιού και δόντι αντί δοντιού. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον πονηρό, αλλά αν κάποιος σε χαστουκίσει στο ένα μάγουλο, γύρισε σε αυτό και το άλλο. Το άλλο. Και σε εκείνον που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο και να σου πάρει το πουκάμισο, άφησέ του και το σακάκι σου, λέει. Τι όποιος αγκαρέψει να πας μαζί του ένα μίλι, εσύ πήγαινε δύο μίλια μαζί του. Και σε εκείνον που σου ζητά δίνε, και σε εκείνον που θέλει να δανειστεί από σένα, μην τον αποφύγεις. Ακούσατε πως δόθηκε η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταργούνται, να φέρεστε καλά σε εκείνους που σας μισούν και να προσεύχεστε για εκείνους που σας προσβάλλουν και σας κατατρέχουν, για να γίνετε γη του Πατέρα σας του ουράνιου. Γιατί αυτός τον ήλιο του τον ανατέλει σε κακούς και σε καλούς και δίνει τη βροχή του σε δικαίους και αδίκους. Άλλωστε λέει, αν αγαπήσετε μόνον εκείνους που σας αγαπούν, ποια είναι η ανταμοιβή σας? Το ίδιο δεν κάνουν λέει και οι τελώνες. Και αν χαιρετάτε τους φίλους σας μόνο, τι παραπάνω κάνετε? Μήπως δεν κάνουν το ίδιο και οι τελώνες? Εσείς λοιπόν να είστε τέλειοι ακριβώς όπως ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Επομένως, στην εν Χριστώ ζωή δεν έχουν χώρο και θέση ούτε πολεμικές τέχνες, ούτε πολεμικές τεχνικές, ούτε πάλι, ούτε αντιπαλότητα, αλλά μόνο η αγάπη, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η βοήθεια του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Και μόνο αυτό νομίζω ότι σαν χριστιανούς ορθοδόξους θα έπρεπε να μας ικανοποιεί και να μην ζητάμε να πιστούμε ή να βρούμε αποδείξεις για όλα τα προηγούμενα που ανέφερα. Οδηγός στη ζωή μας, στην πορεία μας, είναι ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού βλέπετε ότι αντιτάσσεται σε κάθε είδους αντιπαλότητα και σε κάθε τέτοιου είδους αναζητήσεις. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να ήταν κατανοητά και να μην σας κούρασα. Ευχαριστώ.